Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης κατεβαίνει για δεύτερη φορά η μελέτη για τη δημιουργία ενός ανοιχτού αθλητικού πάρκου στο χώρο του πρώην κλειστού κολυμπητηρίου. Πρόκειται για ένα αθλητικό πάρκο με πρόσβαση σε όλους τους πολίτες, αλλά και με μελέτη για αίθουσα βαρών, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των αθλητών του κλειστού γυμναστηρίου Μιχάλης Παρασκευόπουλος, των αθλητών του τένις και των αθλητών του σταδίου Φώτης Κοσμάς, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Θεόδωρο Βουρδόλη. Τα αθλητικά σωματεία του Στίβου τάσσονται υπέρ της μελέτης αυτής, καθώς όπως ισχυρίζονται, εκτός από την αίθουσα βαρών που θα λύσει το χρόνιο πρόβλημά τους, θα δημιουργηθεί ένα πάρκο που θα καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών για άθληση σε συνθήκες κανονικού σταδίου. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει γενικά στην κοινότητα της Αλεξανδρούπολης μία αίσθηση στον αθλητικό χώρο, στον αθλητικό κόσμο, ότι υπάρχει ένα έλλειμμα αθλητικών χώρων και ιδιαίτερα ανοιχτών αθλητικών χώρων, τουλάχιστον για το κοινό. Τη βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού για τον χώρο έναντι του σταδίου Φώτης Κοσμάς, μιας και θα επιτρέψει τους κατοίκους της πόλης που δεν είναι ενταγμένοι σε αθλητικά σωματεία να βρεθούν σε ένα οργανωμένο περιβάλλον με ταρτάν, έτσι ώστε και να είναι ασφαλές όσον αφορά την άθλησή τους, αλλά και να μειώσει την κινητικότητα μέσα στο Φώτης Κοσμάς, που τις απογευματινές ώρες είναι πάρα πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα. Ο τεχνικός διευθυντής του Αθλητικού Σωματείου στη Βουντρομέα Θράκης, Κώστας Πατερόπουλος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία της αίθουσας βαρών, διότι όπως αναφέρει θα βοηθήσει τους αθλητές που κάνουν πρώτο αθλητισμό να έχουν μια ολοκληρωμένη προετοιμασία. Ιδιαίτερα για τον κόσμο του Στίβου και για τους αθλητές, όπως και για τα σωματεία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση για την ανακατασκευή της αίθουσας που προϋπήρχε στο χώρο, έτσι ώστε να γίνει μια σύγχρονη αίθουσα βαρών, μιας και τα αθλητικά σωματεία τουλάχιστον του Στίβου έχουν εδώ και δεκαετίες αυτό το έλλειμμα, έτσι ώστε αδυνατούν οι αθλητές που βρίσκονται σε κάποιο επίπεδο να κάνουν πρωταθλητισμό και να αξιοποιήσουν τη δύναμη που δίνουν τα βάρη. Οπότε τη βρίσκουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση και περιμένουμε την εξέλιξη αυτής της πρότασης. Με τις ίδιες σκέψεις και τα ίδια προβλήματα, ο πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου Στίβου Πρωτέας, Χρήστος Κοντοστάθης, έκανε αναφορά στη σπουδαιότητα της δημιουργίας της αίθουσας βαρών, επισημένοντας ότι είναι το αγκάθι των αθλητών εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία. Έχουμε ενημερωθεί από τα σχέδια που έχουν υποβληθεί από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Βουρδόλη, ο οποίος είναι και στιβικός και ξέρει και πονάει για αυτό το άθλημα που λέγεται Στίβος. Πρέπει να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος έτσι όπως έχει συνταχθεί η μελέτη, να γίνει ένας χώρος κατάλληλος και για το κοινό και για εμάς τους αθλούμενους. Και για τα σωματεία κυρίως να δημιουργηθεί αυτή η περιβόητη αίθουσα βαρών. Δεν έχουμε αίθουσα να κάνουμε βάρη. Κάνουμε στο υπόγειο κάτω, σε αυτό που λέγαμε παλιά κέντρο νεότητας, που αν θέλετε μπορείτε να πάτε να πάρετε εικόνες, είναι τριτοκοσμική η κατάσταση. Ο κύριος Κοντοστάθης έκανε εκτενή αναφορά και στα προβλήματα που δημιουργούνται με τις ώρες κοινού που λειτουργούν στο στάδιο Φώτης Κοσμάς, εμποδίζοντας τους αθλητές να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα των προπονήσεών τους, και τόνισε ότι ένα αθλητικό ανοιχτό πάρκο για τους πολίτες θα αποσυμφόριζε το στάδιο και δεν θα τους στερούσε την ασφαλή άθληση. Από ό,τι ξέρουμε, θα γίνει έξω ένα μικρό γηπεδάκι με κουλουάρ, με ταρτάν, με όλες τις. Με όργανα, με εγκατάσταση σωστή, όπου ανάλογα με τις ώρες θα μπορεί να μπαίνει το κοινό μέσα και να αθλείται. Όχι έρχονται τώρα εδώ πέρα, λέει ώρες κοινού 7,5 ώρα. Ελάτε εσείς λίγο πιο μετά να δείτε ότι δεν μπαίνουν μέσα 7,5 και δεν μπορούμε να τρέξουμε, γιατί οι προπονητές πρέπει να κρατάνε και χρονόμετρο τους αθλητές που τρέχουν μέσα στα κουλουάρα. Εκεί όμως τρέχουν τετράδες οι ατομικά αθλούμενοι. Κλείνοντας, η έφορος του Αθλητικού Σωματείου Στίβου του Εθνικού Άννα Χορινού κάνει λόγο για τα ωφέλη του ανοιχτού αθλητικού πάρκου όχι μόνο στους αθλητές, αλλά και για την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Ό,τι γίνεται για τον αθλητισμό της πόλης μας βρίσκει σύμφωνο. Ασχέτως που είμαστε του Στίβου, η προσφορά του να γίνει ένα πάρκο αθλητικό και να πηγαίνει ο κόσμος να τρέχει εκεί, από το χαμό που βλέπουμε τώρα μπροστά από τη στιγμή που γκρεμίστηκε το παλιό κολυμπητήριο, χίλιες φορές θα γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις.
χίλιες φορές να έρθει μια αίθουσα βαρών που χρειαζόμαστε εμείς ώστε το παρακολουθεί. Γιατί δυστυχώς, ευτυχώς όλα τα βήματα θέλουμε να πάρει και εμείς θέλουμε επιβουλή ακόμα από όλους.